Ευρισκόμεθα πάντοτε στην 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου στην παράγραφον θήτα 9. Και τι μετά τούτο γίνεται? Φυσήν εξής, όταν ουνίδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το ηθένικο Δανιήλ του προφήτου εστός εν τόπο Αγίο, ο αναγνώσκων νοήτων. Και πάλι, τότε αν της ημών είπε ιδού ο Δεο Χριστός ή ιδού εκεί μη πιστέψετε. Η μισαδελφία δίδωση λοιπόν χώραν το Αντιχρίστο. Προετοιμάζει γαρ ο διάβολος τα σχίσματα των λαών. Είναι εφπαράδεκτος γέννητο ερχόμενος. Μη γέννητο δε μηδένα των εντάφθα μηδέ των αλαχουδούλων του Χριστού προς δραμήν το εχθρό. Και τι μετά τούτο γίνεται, ως προς τι? Ως προς εκείνο που ήδη είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά σε σχέση με την εξάπλωση του Ευαγγελίου, ότι σε όλο τον κόσμο θα κηρύχθει το Ευαγγέλιο. Και μετά τούτο, δηλαδή σε σχέση πώς είναι γραμμένο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από όπου και παίρνει αυτό ο Άγιος Κύριλλος από τον Ματθαίον 24,15, ότι όταν λοιπόν δείτε το βδέλυγμα της ερημόσεως, αυτό που υπόθηκε το ριθέν, αυτό που υπόθηκε από τον Δανιήλ του προφήτη, τον προφήτη, εστός. Ποιο εστός? Το βδέλυγμα. Το βδέλυγμα εστός. Να στέκεται δηλαδή εν τόπο Αγίο. Το βδέλυγμα να στέκεται σε Άγιο τόπο. Αυτός που διαβάζει ας καταλάβει. Ο αναγνώσκων νοήτων. Τι είναι αυτό? Πράγματι το αναφέρει ο Δανιήλ στο αυτό το δέλυγμα. Το αναφέρει στο 1ο κεφάλαιο στίχος 27. Αναφέρει στο 12ο κεφάλαιο στίχος 11. Αλλά και στο 11ο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι τι στίχος. Δηλαδή σε τρία σημεία αναφέρεται ο προφήτης Δανιήλ σε αυτό το βδέλυγμα, και το οποίο ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει. Δηλαδή χρησιμοποιεί μία προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης ο Κύριος και αναφέρεται σε αυτό. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος χρησιμοποίησε δύο φορές τουλάχιστον τον προφήτη Δανιήλ. Τη μία φορά για να δείξει τον ερχομό του, την άνοδό του στον ουρανό και τον ερχομό του ενώπιον του Καϊάφα, και τη δεύτερη φορά όταν εδώ αναφέρεται ονομαστικός μάλιστα, που γράφει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος εις τον προφήτη Δανιήλ για το θέμα των εσχάτων. Βέβαια είναι ένα σημείο το οποίο ίσως μπερδεύει πολλούς και θα προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε όσο τούτο βεβαίως είναι δυνατόν. Και ακόμη θα ήθελα να σας πω ότι εκείνο το ο αναγνώσκων νοήτο φυσικά δεν είναι αυτό στον Δανιήλ, αυτό είναι στον Ματθαίο, δηλαδή στο Ευαγγέλιο, και αυτό δεν είναι παρά κρυπτογραφικών. Η Αγία Γραφή έχει πολλά κρυπτογραφικά σημεία. Πολλά. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ένα κρυπτογραφικό σημείο που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Λέγει ο κατέχων. Ποιος είναι ο κατέχων? Και γιατί βάζει ο κατέχων? Τι εννοεί εδώ? Υπήρχε πάντοτε κίνδυνος εάν εγγράφοντο με σαφήνεια μέσα στο Λόγο του Θεού πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηρίζουν μια κατάσταση ή πρόσωπα και να κινδυνεύουν εκείνοι που θα πίστευαν στο Ευαγγέλιο ή εκείνοι που έγραψαν το Ευαγγέλιο, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι. Θα σας πω ένα σύγχρονο παράδειγμα. Όταν
Κάποτε είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που ετοιμάτω πάρα πολύ από τον Αλιπασά, πάρα πολύ αυτός ο αιμοβόρος άνθρωπος, ότι και φιλόδοξος, ήθελε να επαναστατήσει κατά της πύλης, δηλαδή κατά της Κωνσταντινούπολης, το Σουλτάνο, για να γίνει αυτός Σουλτάνος. Είχε αποτελέσει το ούτως υπήρχε ένα ίδιον κράτος εκεί στην Ήπειρο. Τον φιλόδοξος άνθρωπος και σκληρός, φοβερός. Τότε δεν ξέρω πως έγινε και του λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το εξής, ότι θα πάει στην Κωνσταντινούπολη με κόκκινα γένια. Αυτό βεβαίως πως το εξέλαβε ο Αλιπασάς, ότι θα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά τι να του έλεγε, ότι θα πάνε το κεφάλι σου στην Κωνσταντινούπολη. Θα κινδύνευε ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, διότι του προφητεύει ποιο θα είναι το μέλλον του. Λοιπόν, αν του έλεγε ότι θα σου κόψει το κεφάλι, αυτό βεβαίως δεν το έδεχεται οπότε ο Αλιπασάς. Και προηγουμένως θα κόβε το κεφάλι του Αγίου Κοσμά. Έτσι μιλάει με ένα κρυπτογραφικό τρόπο. Του λέει, ναι, Πασά μου, θα πας στην Κωνσταντινούπολη, αφού τόσο το επιθυμείς, και θα πας μάλιστα με κόκκινα γένια. Γιατί, διότι όπως κόβεται το κεφάλι, φυσικά το αίμα βάφει τα γένια και τα κάνει κόκκινα. Αυτό είναι ένας τρόπος, μια προφητεία κρυμμένη. Προσέξτε, κρυμμένη προφητεία. Έτσι, έχουμε κρυμμένες προφητείες. Τι να έλεγε τώρα ο Απόστολος Παύλος ή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, να μιλήσει για τη Ρώμη? Πώς να μιλήσει για τη Ρώμη? Οι Ρωμαίοι τον εξορίζουν ήδη στην Πάτμο. Πώς να γίνει αυτό? Να στραφεί η Ρώμη εναντίον των χριστιανών? Να γίνει κακό? Και πώς την ονομάζει τη Ρώμη? Την ονομάζει Βαβυλώνα. Δεν υπήρχε όμως πια Βαβυλώνα. Και ούτω καθεξής. Είναι, θα λέγαμε, η κρυπτογραφική γλώσσα, η συνθηματική γλώσσα της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όταν υπάρχουν κάποια δεδομένα σύγχρονα από τα οποία πρέπει να αποφύγει ο Λόγος του Θεού, να μην γίνει ζημιά στους ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο θα σας πω που δεν είναι βέβαια κρυπτογραφικό, ότι δεν αναφέρει κανένας Ευαγγελιστής το γεγονός της Αναστάσεως του Λαζάρου. Ούτε ο Ματθαίος, ούτε ο Μάρκος, ούτε ο Λουκάς. Αναφέρει όμως μόνον ο Ιωάννης το γεγονός της Αναστάσεως του Λαζάρου. Τόσο σπουδαίο γεγονός, γιατί δεν το έγραψαν οι τρεις άλλοι Ευαγγελιστές? Για τον απλούστατον λόγο ότι ζούσε ακόμα ο Λάζαρος όταν έγραψαν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές τα Ευαγγελιά τους. Έτσι, αν υποτεθεί ότι εθεωρείται ο ήρωος Αναστάσεως από τους νεκρούς ο Λάζαρος, τότε θα κινδύνευε η ζωή του. Σημειώσατε ότι ήδη κινδύνευε η ζωή του. Μας το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό, ότι ήθελαν να φωνεύσουν τον Κύριον, αλλά και το τεκμήριον του κατορθώματος αυτού, του θαύματος που ήταν ο Λάζαρος. Ήθελαν να τον σκοτώσουν τον Λάζαρο, το φαντάζεστε. Αλλά όταν ο Ιωάννης γράφει το Ευαγγελίο του, είχε πεθάνει ο Λάζαρος πια. Δεν υπήρχε ο Λάζαρος, ούτε οι αδελφές του. Οπότε δεν υπήρχε πια κανένας κίνδυνος εκ μέρους των Ιουδαίων. Οπότε, που γράφει και τελευταίο στο Ευαγγελίο του ο Ιωάννης, το καταγράφει αυτό. Βλέπετε, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα προσέξουμε. Γιατί γράφεται έτσι? Έτσι εδώ λέει, ο αναγινός κονοήτο. Γιατί? Διότι αναφέρεται αυτό το βδέλυγμα σε κάτι που αν εγγράφεται στα Ευαγγέλια θα είχαν ξεσηκώσει πόλεμο οι Ιουδαίοι. Και ποιο είναι τώρα αυτό? Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Βεβαίως το ζητούμενο δεν είναι δύσκολο να το βρούμε, διότι όπως μας το παρουσιάζει ο Δανίλ, το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Λέει επί παραδείγματι στο 1ο κεφάλαιο ο Δανίλη,
στίχος 27, και επί το ιερόν βδέλυγμα των ερημώσεων. Να τα πάρω μία-μία λέξη. Τι θα πει βδέλυγμα? Θα πει σύχαμα. Κάτι που είναι βδελικτόν λέμε. Κάτι που το συχαίνουμε. Τι θα πει βδέλυγμα ερημώσεως ή ερημώσεω? Στον Δανείο είναι ερημώσεω. Αλλού είναι ερημώσεως. Πάλι στο Δανείο. Στο 12,11 είναι ενικός αριθμός. Ερημώσεως. Στο Ευαγγέλιο είναι ερημώσεως. Τι σημαίνει τώρα ερήμωσης? Θα πει εκείνο που χάνει τη χάρη του Θεού, εκεί που απουσιάζει ο Θεός, είναι κάτι που είναι βδέλυγμα. Όπου λείπει ο Θεός, όπου λείπει η χάρη του Θεού, εκεί είναι ένας τόπος, όχι βεβαίως χάριτος, αλλά τόπος άσχημος. Και ένας τόπος άσχημος, όταν λείπει η χάρη του Θεού, είναι και βδελικτός. Ένας τόπος άσχημος είναι και βδελικτός. Πού θα είναι τώρα αυτό το βδέλυγμα της ερημώσεως? Και επί το ιερόν, λέγει ο Δανείλ. Ποιο ήταν το ιερόν? Τη λέξη ιερόν τη βρίσκουμε και στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά, που θα πει ο ναός. Ο Ιησούς λέει το εις το ιερόν. Δεν είναι το ιερό το εσώτερον, θα λέγαμε του ναού, όπως λέμε σήμερα στο ιερόν. Ιερόν ελέγεται ο ναός. Ο δε ναός ήταν ένας και μοναδικός. Δηλαδή θέλει να πει ο Δανείλ το εξής, ότι στο ιερό, δηλαδή στο ναό, θα επιβληθεί, είπα το επιβληθεί, γιατί ερμηνεύω την πρόθεση επί του Δανείλ και επί το ιερόν. Δηλαδή επάνω στο ιερό θα υπάρξει το βδέλυγμα της ερημώσεως. Τι είναι τώρα αυτό το βδέλυγμα της ερημώσεως? Στο 12ο κεφάλαιο μας λέγει και του δοθήνε βδέλυγμα ερημώσεως ημέρες χίλιε διακόστιε ενενήκοντα. Και του δοθήνε, δηλαδή θα επιτρέψει ο Θεός, θα επιτρέψει, του δοθήνε αυτό το βδέλυγμα της ερημώσεως να κρατήσει περίπου 3,5 χρόνια, 1290 ημέρες, περίπου 3,5 χρόνια. Ο Κύριος λέγει, Ματθαίος 24,15, όταν ουνίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, όταν λοιπόν δείτε αυτό το βδέλυγμα της ερημώσεως, το ρηθέν δια Δανείλ του προφήτου, αυτό που υπόθηκε από τον προφήτη Δανείλ, εστός εν τόπο Αγίο να στέκεται. Το εστός είναι το επί του Δανείλ, να στέκεται εις των Άγιων τόπων, λέει στο ιερόν. Πώς το λέγει αυτό, Άγιο τόπο, ε? Δεν λέγει ιερόν, γιατί είναι κρυπτογραφικόν. Διότι αυτό σήμαινε ότι τα πράγματα θα ήσανε πάρα πολύ φοβερά. Αλλά πολύ φοβερά, έπρεπε αυτό να είναι κρυμμένο από τα μάτια των ασεβών. Και διότι θα κινδύνευαν οι ευσεβείς. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια ο αναγινώσκων, νοήτο, εκείνος που διαβάζει ας καταλάβει. Τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν. Τότε εκείνοι που είναι μέσα στο χώρο της επαρχίας της Ιουδαίας και ειδικότερα μέσα εις την πόλη Ιερουσαλήμ, να πάρουν δρόμο και να φύγουν, διότι η πόλη θα καταστραφεί. Αλλά δεν μου λέτε, αν κάποιος έγραφε, για να καταλάβετε, να το κάνουμε έτσι μεταφορικά, κάποιος έγραφε σε μια εφημερίδα με πηγαία γράμματα ότι αύριο, το πρωί στις εφημερίδες, ότι το απόγευμα στις 6 ώρα θα γίνει σεισμός 8 ρίχτερ,
Δεν μου λέτε τι θα γίνεται; Όλος ο κόσμος θα τρομοκρατείτο, θα παίρνε τα βουνά, θα φύγει από την πόλη. Αλλά τι θα έκαναν οι αρχές; Οι αρχές μιας πόλεως. Τι θα έκαναν οι αρχές μιας πόλεως όταν έβλεπαν ότι όλος ο πληθυσμός φεύγει; Θα θεωρείτε ότι εκείνος που δημοσίευσε την είδηση αυτή ετάραξε την ησυχία της πόλεως. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πράγμα ήταν επικίνδυνο να γραφεί ότι θα καταστραφεί ο ναός. Μία προφητεία που θα ήταν βόμβα εναντίον των Ιουδαίων, που ήταν, θα λέγαμε, το κέντρο όλης της λατρείας των και όλης της υπάρξεώς των. Έπρεπε λοιπόν να μιληθεί αυτό, να υποθεί με κρυπτογραφικών τρόπων. Δηλαδή, όταν θα δείτε το δέλυγμα της ερημώσεως, να στέκετε εις τον Άγιον εκείνων τόπων, αλλά εκείνος που διαβάζεις καταλάβει. Ποιο είναι τώρα αυτό το δέλυγμα; Για να δούμε τώρα. Όπως σας έχω και άλλοτε πει, ο τρόπος που θα ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή ή μια προφητεία είναι πάντοτε ο τρόπος της επαναλήψεως. Βέβαια, οι χριστολογικές προφητείες έχουν την επανάληψη ως προς τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Βεβαίως, ο τρόπος με τον οποίο επαναλαμβάνεται είναι διαφορετικός. Πλην όμως, όπως θα θυμίστε σε προηγούμενα θέματα μας, μαζί με την πρώτη αναφέρεται και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αλλά σε άλλα θέματα, μία προφητεία δεν εξαντλείται. Μία προφητεία από την Παλαιά Διαθήκη δεν εξαντλείται. Οι πιο πολλές δεν έχουν εξαντληθεί. Γι' αυτό είναι ανάγκη να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και να μελετούμε τους προφήτες. Διότι μια προφητεία δύναται να επαναληφθεί και μία και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά, κάποτε πολλαπλότατα ή διαρκώς επαναλαμβανωμένη μια προφητεία. Εδώ τώρα θα δείτε πόσες έχουμε επαναλήψεις πραγματώσεως της προφητείας, που κάθε πραγμάτωσης είναι αντίτυπον της επομένης. Προσέξτε, αντίτυπον της επομένης. Αυτά που σας λέγω αποτελούν κλειδάκια για να μπορούμε να ξεκλειδώνουμε τον Λόγο του Θεού και να τον κατανοούμε. Έτσι, μόλις πραγματώνεται η προφητεία του Δανιήλ ύστερα από 430 περίπου χρόνια, αυτό αποτελεί την πρώτη πραγμάτωση και ταυτόχρονα αντίτυπον μιας δευτέρας πραγματώσεως. Η δευτέρα πραγμάτωσης είναι αντίτυπον μιας τρίτης πραγματώσεως, εμπροκειμένου το θέμα αυτό του Δανιήλ έτυχε δύο πραγματώσεων και αναμένεται τρίτη πραγμάτωση. Ιδού λοιπόν, ποια είναι η πρώτη πραγμάτωση; Εκεί μάλιστα αναφέρεται ο Δανιήλ. Πρέπει να σας πω ότι ο Δανιήλ αναφέρεται και σε δύο πράγματα. Ουσιαστικά η προφητεία του είναι και στις τρεις πραγματώσεις. Ουσιαστικά. Λοιπόν, η πρώτη πραγμάτωση είναι κάπου το 168 με τον αντίοχο τον Επιφανή. Τον αντίοχο τον τέταρτον, τον Επιφανή, από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος περιγράφεται από τον Δανιήλ ως τύπος του Αντιχρίστου. Σημειώσατε δε ότι ο Δανιήλ περιγράφει με τον Αντίοχον, αλλά τον ξεπερνάει όμως. Και έτσι βλέπουμε την προφητεία του να φαίνει στα έσχατα, για να πραγματοθεί για μία ακόμη και τελευταία φορά στα έσχατα. Τα πρώτα έσχατα λοιπόν της προφητείας είναι η πραγμάτωση στο 168 π.Χ. από τον Αντίοχον τον Επιφανή, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ
εισήγαγε τον Ολύμπιον Δία να λατρεύεται μέσα εις το Ιερά. Ή ακόμη έχουμε αργότερα, δηλαδή στη δεύτερη πραγμάτωση, το 70 μετά Χριστόν, πριν καταστραφεί ο ναός, ήδη είχε βεβηλωθεί από τους Ρωμαίους. Έβαλαν μέσα ρωμαϊκές σημαίες με σύμβολα ειδωλολατρικά και ήδη πάλι είχε στηθεί το άγαλμα του Κέσαρος. Έτσι, το πρώτο βδέλυγμα είναι με τον αντίγωγο τον Επιφανή. Το δεύτερο βδέλυγμα είναι από τους Ρωμαίους. Πού το ξέρουμε αυτό? Μας το λέει για το πρώτο βδέλυγμα πως πραγματώθηκε. Μας το λέει το βιβλίο το Α Μακαβαίων 1,57 και το Β Μακαβαίων 6,2. Είναι γνωστό ότι οι Μακαβαίοι έδρασαν ακριβώς την εποχή του Αντιόχου του Επιφανούς, τότε που εμαρτύρησε και η οικογένεια των εκείνων των θαυμασίων επταπέδων, Μακαβαίοι ονομαζόμενοι και αυτοί, με τη μητέρα τους τη Σολομονή και τον διδάσκαλό τους τον Ελεάσαρο. Εκεί τύπος του Αντιχρίστου είναι ο Αντίοχος και τύπος των μαθήρων των Εσχάτων είναι τα 7 παιδιά με τη μητέρα τους και τον διδάσκαλό τους. Τύπος των μαρτύρων των Εσχάτων επί του πρωτοτύπου Αντιχρίστου, των αληθινών τελευταίων των Εσχάτων ώστε τα βιβλία των Μακαβαίων μας αναφέρουν στις παραπομπές που σας είπα την πραγμάτωση της προφητείας. Είναι η πρώτη πραγμάτωση. Αυτή όμως θα σταθεί τύπος της δευτέρας πραγματώσεως, για την οποία ομιλεί ο Κύριος πια, διότι ο Κύριος προηγείται της δευτέρας πραγματώσεως, που είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και η καταστροφή του ναού, αφού προηγουμένως είχε βεβηλωθεί από τους Ρωμαίους. Και ή το βδέλυγμα ερημόσεως. Τι θα πει αυτό βδέλυγμα ερημόσεως? Ότι δεν υπήρχε πια η χάρη του Θεού στο χώρο του ναού, διότι ήδη χρησιμοποιείται για θυσία δαιμόνων ή θεοποιημένων ανθρώπων, όπως είτο ο Κέσαρ. Ο Κύριος μας λέγει ακόμη ότι έπρεπε να φύγουν από την Ιουδαία οι χριστιανοί. Ήταν ένα κρυπτογραφικό και αυτό σημάδι, μία κρυπτογραφημένη είδηση ότι έπρεπε να φύγουν οι χριστιανοί. Θα φεύγαν όμως μόνον οι χριστιανοί, γιατί μόνοι αυτοί πίστευαν στον Χριστό και συνεπώς δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν αυτή η πόλη που στάθηκε φοβερή έναντι του Θεού. Αυτή η πόλη έπρεπε να τιμωρηθεί, αλλά όχι οι χριστιανοί. Αλλά και πώς οι χριστιανοί θα έφευγαν? Γιατί αυτοί μόνο θα πίστευαν στα λόγια του Χριστού. Οι άλλοι που δεν θα πίστευαν δεν θα έφευγαν, θα μέναν μέσα. Γι' αυτό παρετηρήθη, όταν κυκλώθηκε από τους Ρωμαίους η πόλη, παρετηρήθη το φαινόμενο οι μεν οι Ιουδαίοι να πηγαίνουν στην πόλη να φυλακτούν από τα τείχη της, οι δε χριστιανοί να φεύγουν από την πόλη. Ήταν δε τόσο γρήγορη αυτή η φυγή, ώστε είπε ο Κύριος εκείνο το θαυμαστόν, ότι ένας που είναι στο δώμα, τα σπίτια στην Ανατολή είναι γνωστό ότι έχουν δώματα από πάνω, όχι κεραμίδια δηλαδή, εκείνος που είναι στο δώμα έχει μια δουλειά να κάνει, απλώνει τα σίκα του, το σισάμι του, όπως γίνεται και στα νησιά μας εδώ στο Αιγαίο και τα λοιπά, και δει να έρχονται στρατεύματα, να μην κατέβει να πάρει τα πράγματά του από το σπίτι του, να πει το πορτοφόλι μου, μια φορέσια ρούχα, να μην κατέβει να μπει στο σπίτι, αλλά από την εξωτερική σκάλα του δώματος να φύγει έξω από την πόλη, διότι θα κλείσουν οι πύλες και δεν θα προλάβει να φύγει.
Εκείνος που είναι στο χωράφι του και πήγε το πρωί για μεροκάματο στο χωράφι του να σκάψει, να οργώσει, και δει στατεύματα, μην μπει μες στην πόλη να πάρει κάτι από το σπίτι του, αλλά να φύγει ακόμη πιο μακριά. Είπε εκείνο τον περίφημο λόγο: μνημονεύεται της γυναικός Λότ, που σας έλεγα και μια περασμένη φορά. Να ενθυμίσετε τη γυναίκα του Λότ. Ευμνημόνευτος φράσεις και εικόνα. Μικρή φράσεις, αλλά και εντυπωσιακή εικόνα. Τι έπαθε η γυναίκα του Λότ? Γύρισε να κοιτάξει και απολυθάθηκε. Μη γυρίστε πίσω, γιατί δεν θα σωθείτε. Αυτό ήταν ένα σημάδι σωτηρίας. Το υπογραμμίζω, ένα σημάδι σωτηρίας. Αυτή η εικόνα μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Επρόκειτο λοιπόν για την δευτέρα πλήρωση τώρα της προφητείας του Δανιήλ για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ποιος μας δίνει το μέτρον της δευτέρας πραγματώσεως της προφητείας του Δανιήλ? Αυτός ο Χριστός, που είπε το ρηθέν υπό Δανιήλ του προφήτου, και να είναι το βδέλυγμα εστός εν τόπο Αγίο. Είναι τα λόγια του Χριστού. Πραγματώθηκε αυτό βεβαίως το 70 μετά Χριστόν. Μια μικρή παρένθεση. Οι χριστιανοί τότε είχαν ένα σημάδι αυτής καταστροφής, που τύπος του Αντιχρίστου θα λέγαμε ήταν ότι είχε μπει μέσα στο ναό, τα ρωμαϊκά σύμβολα και τα λοιπά, άγαλμα του αυτοκράτορος, αυτός ούτως ο αυτοκράτορος. Τι είναι? Ή το αντίτυπον του Αντιχρίστου, του τελικού Αντιχρίστου που ακόμη δεν ήρθε. Έφυγαν. Άραγε θα υπάρξει κανένα σημείο των εσχάτων? Ποιον εσχάτων? Του πραγματικού Αντιχρίστου, αυτό που περιμένουμε, ώστε οι χριστιανοί να ειδοποιηθούν και να φύγουν. Ναι. Ποιο μπορεί να είναι αυτό? Εύκολα δεν μπορεί να το πει κανένας, όχι και δύσκολα όμως. Καταρχάς, μέσα στην Εκκλησία μπορεί να δοθεί. Δεν ξέρουμε τότε τι θα κατανοήσουμε από την Αγία Γραφή, που θα πούμε αυτό είναι το σημείο, ότι πρέπει να φυλαχτούμε ώστε να γλιτώσουμε. Μας λέγει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι θα φύγουμε στην έρημο. Εδώ τι λέει? Φευγέτωσαν εις τα όρη, λέει ο Κύριος, και αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ, που είναι τύπος των εσχάτων. Τώρα εμείς θα φύγουμε στην έρημο, λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τι πρέπει να κάνουμε? Να θυμηθούμε αυτό που είπε: θυμηθείτε τη γυναίκα του Λότ. Δηλαδή, μη πεις έχω χωράφια, έχω χρήματα, κτήματα, επενδύσεις, τούτα εκείνα, περιουσία. Πού θα φύγω? Άστα. Διότι θα χάσεις όχι μόνο τη ζωή σου, θα χάσεις προπαντός την ψυχή σου. Διότι όταν βρεθείς μπερδεμένος μέσα σε αυτό το δίκτυο τρόπου διακυβερνήσεως του Αντιχρίστου για να περισσώσεις την περιουσία σου, θα τον προσκυνήσεις. Δηλαδή θα πολυθωθείς. Νομίζω, πιστεύω, ίσως, δεν μπορώ να σας το πω πιο σίγουρα, ότι είναι αυτό το σημείο. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι δύσκολο και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε το ίδιο σύνθημα στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη περίπτωση. Μη γυρίσεις πίσω, φύγε, φύγε. Πώς θα ζήσω στην έρημο? Μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός θα τρέφει, λέγει, τη γυναίκα, η Εκκλησία τη γυναίκα, εις την έρημο 3,5 χρόνια. Δηλαδή, όπως έθρεψε το λαό του με το μάνα, αναπάντεχο πράγμα. Ποιος το πίστευε? Πού μπορούσαν να φανταστούν οι Εβραίοι ότι ο Θεός θα ρίχνει μάνα κατανόητο από τον ουρανό να τρώνε? Έχουμε όμως ένα ιστορικό προηγούμενο.
Εφού λοιπόν θα πάμε στην έρημο και πρέπει να φτάσουμε στην έρημο, δεν θα κοιτάξουμε τίποτα πιο από τον κόσμο. Μη πούμε τι θα φάμε εκεί, διότι εκείνος το υπεσχέθη πρώτον με ένα ιστορικό προηγούμενο, το μάνα στην έρημο ως σοφία και δυνατότητα του Θεού, και δεύτερον ως υπόσχεση ότι ο Θεός θα τρέφει τη γυναίκα, την εκκλησία, εις την έρημο. Εσύ μόνο φύγε, μην μπερδευτείς στα γρανάζια του Αντιχρίστου. Έτσι, καταλαβαίνετε, μερικοί ερωτούν, πώς θα εξασφαλίσουμε τα χρήματά μας. Ξέρετε, εδώ και 2, 3, 4, 5 χρόνια από τότε που κάναμε αυτά και στην ερμηνεία, στην αποκάλυψη, με προσέγγισαν κάποιοι. Πώς πρέπει να σηκώσουμε τα χρήματά μας από την τράπεζα. Ώστε, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να σκεφτούμε τίποτε άλλο παρά να φύγουμε. Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Σας λέγω αλήθεια, επειδή είναι και ευμνημόνευτος, εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ αυτή η ειδοποίηση του Κυρίου. Πόσες φορές τη λέω κάθε αυτόν, μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ με όλες τις συνέπειες, θετικές και αρνητικές. Διότι ο Λότ και τα δυο του κορίτσια έφυγαν, σώθηκαν. Η γυναίκα του χάθηκε. Με όλες, σας είπα, τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, ο Κύριος ο ίδιος ερμηνεύει τον Δανιήλ, αλλά και προφητεύει πλέον η Καινή Διαθήκη, και ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος προφητεύουν τώρα την τρίτη φάση. Διότι είναι γνωστό ότι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι τύπος των εσφάτων, είναι τύπος του τέλους της ιστορίας και λοιπά και λοιπά. Ποια είναι αυτή η τρίτη και τελευταία φάση? Όταν πάλι στο ναό θα συμβεί το βδέλυγμα. Πάλι στο ναό, στον ίδιο τόπο, εστός εν τόπο Αγίου, που είπε ο Κύριος. Ποιο είναι αυτό? Όταν θα χτιστεί ο ναός του Σολομώντος και θα μπει τώρα όχι το άγαλμα του Ολυμπίου Διός, ούτε το άγαλμα του Κέσαρος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Αντίχριστος. Θέλετε να το δείτε? Ακούσατε. Είναι από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονίκης Επίστολη, δεύτερο κεφάλαιο, 3 έως 4 στίχη. Και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, δέστε εδώ χαρακτηρισμούς, ο Υιός της απολίας. Αυτό είναι άνθρωπος. Άνθρωπος. Δεν είναι, δεν είναι φάντασμα, δεν είναι ενσάρκωση του σατανά. Δεν υπάρχει ενσάρκωση, δεν μπορεί να γίνει ενσάρκωση του σατανά. Είναι 100% άνθρωπος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος, αυτός που αντίκειται στο Θεό. Πρώτη λοιπόν, δεύτερη, τρίτη. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος χαρακτηρισμός, τέταρτος χαρακτηρισμός, και υπερερώμενος, αυτός ο οποίος θα υπερέρεται. Όχι προσέξτε, όχι απλώς μία συνήθις περίπτωσης υπερηφανίας, αλλά θα είναι η σούπερ υπερηφάνεια, εκείνη που δεν διενοήθη ποτέ από άνθρωπο, σε βαθμόν υπερβολικών. Θα το δείτε τι είναι αυτό. Και ότι αυτό θα συμβεί κατά τρόπον που δεν θα προηγείται κάποια προϊστορία. Λέει και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Θα πει αποκαλυφθεί κάτι κρυμμένο και το αποκαλύπτουμε. Όταν κάνουμε αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος, πάμε και το σκεπάζουμε το άγαλμα αυτό, ας πούμε μια σημαία, αν είναι εθνικός
αυτός ευεργέτης, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, με ένα ύφασμα καλύπτουμε το άγαλμα, ορίζουμε γιορτή, τραβάμε αυτό το κάλυμα και εμφανίζεται στα μάτια των ανθρώπων το άγαλμα αυτό. Όταν λέει θα αποκαλυφθεί, σημαίνει ότι δεν θα είναι γνωστός πιο μπροστά. Σημαίνει ότι ξαφνικά οι άνθρωποι θα τον δουν. Όχι βεβαίως ότι βρέθηκε στη γη εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν θα έχει δώσει παρουσία. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι γεννήθηκε ο Αντίχριστος και έτσι κινείται και έτσι κινείται? Μα αυτό θα αποκαλυφθεί. Το ρήμα αποκαλύπτω σημαίνει θα γίνει η αποκάλυψη πια στο θέμα της δράσεώς του. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε αν γεννήθηκε και πολύ παραπάνω πόσο χρονών είναι. Να λοιπόν άλλη μια φορά το προσέχετε αυτό το σημείο, αυτό να το απορρίψετε τελείως. Δεν ξέρει κανείς τίποτα για το θέμα αυτό. Η αποκάλυψη του Αντιχρίστου θα είναι ότι λέει οι λέξεις αποκαλύπτομαι, εμφανίζομαι ξαφνικά. Πρόσεξε συνέχεια. Αυτός λοιπόν θα έχει μια φοβερή υπερηφάνεια, εωσφορική, και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών ή σέβασμα. Θα θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι πιο πάνω, αυτό θα πει υπερερώμενος, σε κάθε τι επί πάντα που ονομάζεται μέσα στην ιστορία ή Θεός ή κάτι που είναι σεβαστόν από τους ανθρώπους. Σέβασμα, προσκυνητό και τα λοιπά λέμε, ας πούμε, αυτός είναι ένας ναός ή είναι μια εικόνα, το σεβόμαστε αυτό. Ή λέμε ακόμα πόσοι θεοί υπήρξαν στον κόσμο αυτό. Από τη μυθολογία του, το Δία και το Δεδεκάθεο του Ολύμπου, να μιλήσω με την ελληνική πραγματικότητα, μέχρι άλλες, ξέρω εγώ, άλλα θεοποιημένα πρόσωπα, ξέρω εγώ, τον Βούδα θέλετε, τον Κομφούκιο θέλετε, αυτοί δεν θεοποίησαν τον εαυτόν τους, τους θεοποίησαν οι επίγονοι των. Δεν θεοποίησαν αυτοί τον εαυτόν τους, το υπογραμμίζω, ούτε ο Κομφούκιος ούτε ο Βούδας εθεοποίησε τον εαυτόν του. Αλλά τέλος πάντων, τι υπάρχει στον κόσμο αυτόν που το σέβεται η ανθρωπότητα? Το σέβεται, ό,τι υπάρχει, από τον αληθινό Θεό μέχρι τους ψεύτικους θεούς. Αυτός θα πει είμαι πιο πάνω και από τον Βούδα και από τον Κομφούκιο και από τον Μωάμεθ και από τον Ιησού Χριστόν και από το Θεό που έκανε τον ουρανό και τη γη. Εγώ είμαι πιο πάνω από όλους. Πεςτε μου, ποιο θεοποιημένο πρόσωπο μίλησε έτσι? Ποιο θεοποιημένο πρόσωπο? Μάλιστα ο προφήτης Ισαΐας το αναφέρει αυτό. Θα στήσω τον θρόνο μου κατ' ενώπιον του Κυρίου. Αναφέρεται στον διάβολο και στη συνέχεια και στον Αντίχριστο. Διότι ο διάβολος έχει 7 κεφάλια. Είναι το θύριο με τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα. Όπως και ο διάβολος είναι τα 7 κεφάλια με τα 10 κέρατα. Που σημαίνει ό,τι είναι ο διάβολος θα είναι και ο Αντίχριστος. Εννοείται από πλευράς κακότητος και υπερηφανίας και εξουσιών. Δηλαδή τάλε κουάλε, που λένε οι Ιταλοί. Ίδια ποιότητα. Ίδια ποιότητα. Γι' αυτό ακριβώς τα δύο αυτά θηρία, το μεν αναβαίνουν από τη θάλασσα, το δε εμφανιζόμενο εις τον ουρανό. Το εμφανιζόμενο θηρίο στον ουρανό είναι ο διάβολος. Το εμφανιζόμενο από τη θάλασσα αναδυόμενο θηρίο είναι ο Αντίχριστος. Έχουν ίδια χαρακτηριστικά. Ίδια. Είναι όμως δύο διαφορετικά βεβαίως. Είναι ο διάβολος και ο Αντίχριστος. Ο ένας είναι πνεύμα, ο άλλος είναι άνθρωπος. Λοιπόν, ο Αντίχριστος, όπως ξέρουμε, θα κτίσει τον ναό του Σολομώντος και τότε θα μπει μέσα στον ναό του Σολομώντος και θα ανακηρύξει τον εαυτόν του θεόν. Οι αυτοκράτορες εκήρυξαν τον εαυτό τους θεό, αν θέλετε, από μια πολιτική σκοπιμότητα, να έχουν μια ενότητα των λαών που κυριαρχούσαν.
Αλλά ποιος αυτοκράτορ είπε ποτέ ότι εγώ είμαι ο δημιουργός του ουρανού και της γης? Δεν το είπε κανένας. Λοιπόν, ο Αντίχριστος λέει εδώ, θα είναι υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις το ναό του Θεού ως Θεόν καθίσε, ώστε αυτός στο ναό του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος λέει, ποιο ναό του Θεού? Αυτόν της Αναστάσεως. Ξέρετε ότι τις κατηχήσεις τις έκανε στο ναό της Αναστάσεως, αυτός που υπάρχει μέχρι σήμερα. Σε αυτόν τον ναό, λέει, της Αναστάσεως, άπαγε. Σε αυτό το ναό του Σολομώντος που θα κτίσει ο Αντίχριστος και θα καθίσει ως Θεός. Γι' αυτό σας είπα, θα πει ότι είμαι πιο πάνω και από το Θεό. Ποιον? Το Γιαχβέ, τον Κύριο του ουρανού και της γης. Διότι στο ναό του Σολομώντος ποιος ελατρεύεται? Ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Συνεπώς, αφού θα καθίσει ως Θεός, άρα βάζει τον εαυτό του πιο πάνω και από τον Γιαχβέ, τον Κύριο, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός, και θα αποδεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Πώς θα το αποδεικνύει? Με τα ψευδοθαύματα. Με ψευδοθαύματα. Ώστε λοιπόν αυτός, αφού θα καθίσει στο ναό του Θεού, τότε είναι το αποκορύφωμα του βδελίγματος της ερημόσεως. Διότι ένα ναό που το κτίζει ο Αντίχριστος, εκεί θα κατοικεί η χάρις του Θεού? Όχι βεβαίως. Και εφόσον σε αυτό το ναό του Θεού κατοικεί ο διάβολος, ο Αντίχριστος, και κηρύσει αυτόν Θεόν, αυτό είναι το χειρότερο βδέλυγμα. Το χειρότερο βδέλυγμα που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Ώστε λοιπόν η προφητεία του Δανίλ έχει τρεις φάσεις. Οι δύο γίνηκαν, αναμένεται η τρίτη. Η πρώτη είναι το 168 με τον αντίοχον τον επιφανή. Η δευτέρα φάση είναι με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ναού, αφού προηγουμένως εστήθηκε το άγαλμα του Κέσσερος, πρώτα το άγαλμα του Ολυμπίου Διός από τον αντίοχον τον επιφανή, και έχουμε τώρα την τρίτη φάση που δεν είναι άγαλμα πια, αλλά είναι αυτός ο ίδιος ο Αντίχριστος. Βέβαια θα μου πείτε ένα σημάδι. Τι λέει ο Απόστολος Άγιος Κύριλλος εδώ? Ότι μετά από την διάδοση του χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο, τι άλλο σημείο μπορούμε να έχουμε? Και αυτό. Αν καμιά φορά δείτε να κτίζεται ο ναός Σολομώντος, αναρωτηθείτε ποιος τον κτίζει και γιατί. Σημειώσατε ότι ο ναός Σολομώντος ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι λείπουν όλα εκείνα τα στοιχεία που κατά τον νόμο θα έπρεπε να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει χειροσύνη στους Εβραίους, χάθηκε. Με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, χάθηκε. Δεν υπάρχει σήμερα η φυλή του Λεβί, δεν υπάρχει λοιπόν η χειροσύνη. Άρα λοιπόν ποιος θα προσφέρει θυσία? Ουδής. Έτσι οποιοδήποτε μπορούσε να ελέγξει τους Εβραίους ότι αν κάνουν θυσίες χτίζουν τον ναό, είναι άκυρα πράγματα. Είναι άκυρα γιατί λείπει η ιεροσύνη. Σας το ξαναλέω. Αλλά δεν χρειάζεται όμως, γιατί έγινε η Καινή Διαθήκη. Μετετέθη η ιεροσύνη. Πού να το καταλάβουν αυτό οι Εβραίοι? Έχουμε την καινούργια Διαθήκη, και αφού έχουμε μετάθεση Διαθήκης, κατά ανάγκη έχουμε και μετάθεση ιεροσύνης. Γι' αυτό λέγει «Σι ιερεύς κατά την τάξη, όχι Άρων, αλλά Μελχισεδέκ». Και κατά την τάξη Μελχισεδέκ είναι ο Ιησούς Χριστός. Μετάθεση λοιπόν Διαθήκης, μετάθεση ιεροσύνης. Δεν έχουν ιεροσύνη. Τότε είναι μάτιο να χτιστεί ο ναός. Αν χτιστεί, σημαίνει κάτι καλά δεν πηγαίνει. Τι πιστεύετε? Επειδή ήσαν τόσα χρόνια κάτω από κατοχή οι Εβραίοι, γι' αυτό δεν μπόρεσαν να κτίσουν τον ναό τους? Τι πιστεύετε? Και τώρα που από το 48 είναι ελεύθερο κράτος, γιατί δεν έκαναν απόπειρο να κτίσουν τον ναό? Είναι τόσο δύσκολο πράγμα?
Μη μου πείτε ότι εκεί είναι το τέμενος του Αμάρ. Α, θα το τεινάξω στον αέρα. Το τέμενος, το είπαν οι ίδιοι σε μια ερώτηση κάποτε που έγινε. Α, λέει, αυτό το τεινάζουμε στον αέρα. Δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Ποιον να φοβηθούν, ως μνημείων τέχνης ή τους Άραβες να φοβηθούν? Με τους Άραβες έχουν πόλεμο. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα να γίνει αυτό. Αυτό είναι. Προσέξτε, εμποδίζεται από τον κατέχοντα. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Αλλά βλέπω ότι μόνο που δεν θα μπορέσουμε απόψε να το δούμε αυτό. Εμποδίζονται από τον κατέχοντα. Έως ότου λέει ο κατέχον πάει στην άκρη. Τότε θα γίνει αυτό. Όχι ότι αδυνατούν. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Και αυτό είναι το καταπληκτικό. Ωστόσο, καταλάβαμε, αγαπητοί μου, τι είναι αυτό το βδέλυγμα της ερημόσεως. Όταν επί παραδείγματι δούμε, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο που είναι πρόεδρος δημοκρατίας, ξέρετε, κάποτε, αν θα το θυμάστε κάποιοι άνθρωποι, με συγχωρείτε για το παράδειγμα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Προπολών πολλών ετών, ξέρω εγώ, 30 χρόνια είναι, 25 χρόνια είναι, δεν θυμάμαι, πρόκειται να γίνουν εκλογές και έβαλαν διάφοροι υποψηφιότητες. Είχε βάλει και ένας ομοφυλόφιλος στην Αθήνα που τον λέγανε Μανώλη και τον λέγανε Μανολία. Και αυτός λοιπόν έβγαινε και έκανε προεκλογικών. Καταλαβαίνετε τώρα τι γιουχάρισμα είχε φάει αυτός, τι εφημερίδες, ξέρω εγώ. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα μπορούσε αυτός να βγει πρωθυπουργός? Εάν έβγαινε αυτός πρωθυπουργός, τι θα λέγαμε τότε? Αλίμονο. Στην καρέκλα του πρωθυπουργού βγήκε ένας τέτοιος τύπος. Βέλιγμα. Χαθήκαμε. Σύχαμα. Αυτό είναι το βέλιγμα της ερημόσεως. Σας είπα αυτή την εικόνα τώρα, τη σκέφτηκα να σας το πω για να πάρουμε ακόμη μια καλύτερα εικόνα. Τι θα πει βέλιγμα στον ναό του Θεού να κάθεται ένας άνθρωπος που κηρύσσει τον εαυτόν του Θεόν? Βέλιγμα. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και πάλι, τότε, εάν τη σημαίνει είπε ιδού όδε ο Χριστός, ιδού εκεί, μη πιστέψετε. Σας πούνε εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, μη πιστέψετε, λέει ο Κύριος. Διότι θα υπάρξουν πολλοί αντίχριστοι βεβαίως. Ο κατεξοχήν αντίχριστος θα είναι ο αναμενόμενος. Η μισαδελφία δίδωσε λοιπόν χώρα του αντιχρίστο. Η μισαδελφία δίδει τόπον εις τον αντίχριστο. Ποια μισαδελφία? Των αδελφών, των επισκόπων, των πρεσβυτέρων, των κληρικών γενικά, του λαού ακόμα γενικότερα. Η μισαδελφία δίνει τόπο. Τι θα πει? Ότι σε ένα λαό που υπάρχει το μίσος των αδελφών δεν είναι δυνατόν ποτέ. Ή σε μια εκκλησία που υπάρχει το μίσος των αδελφών, τότε σημαίνει ότι δίνουμε τόπο να εγκαθιδρυθεί ο αντίχριστος. Προετοιμάζει γάρ ο διάβολος τα σχίσματα των λαών ή να ευπαράδεκτος γέννηται ο ερχόμενος. Διότι προετοιμάζει ο διάβολος τα σχίσματα των λαών. Και σχίσματα σημαίνει μισαδελφία. Πότε έχουμε σχίσματα των λαών? Όταν έχουμε μισαδελφία. Για να γίνει ευπαράδεκτος αυτός που έρχεται. Ποιος έρχεται? Ο αντίχριστος. Θα έχετε ακούσει το εξής, να εδώ είναι γραμμένο, ότι ο αντίχριστος θα βρεθεί μπροστά σε μια κατάσταση σπαραγμού των εθνών, διαιρέσεως των εθνών, σχισμάτων των λαών, όπως το λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, και θα προτείνει την ένωση των εθνών. Αυτό είναι το πρώτο και μεγάλο δόλωμα. Βέβαια αυτό ξεκίνησε δειλά-δειλά να λέγεται, αλλά δεν είναι όμως αυτό, είναι προήμια αυτό. Διότι άμα δει τους λαούς να σπαράζουν, θα τους πηγαίνει στα θηρία, λέει εδώ,
εγώ θα σας ενώσω. Διότι δεν θα είναι σε θέση οι ίδιοι λαοί να βρουν άκρια συμφιλιώσεως μεταξύ των. Και αυτός τι είδους εξουσία θα έχει, πώς θα μπορεί να το πει, βεβαίως πολιτική εξουσία. Και θα προτείνει η ένωση των λαών. Να σας πω ένα προδρομικό φαινόμενο. Αυτό το προδρομικό φαινόμενο είναι το εξής. Οι μικρές ενώσεις λαών που ήδη γίνονται. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα έχουμε την Ηνωμένη Ευρώπη. Λέμε δηλαδή ΕΟΚ. Έχουμε μικρούς δηλαδή συνασπισμούς. Λέμε Ηνωμένα Αραβικά Κράτη. Λέμε Ηνωμένες Δημοκρατίες τα Σοβιέτ. Αυτά όλα είναι επιμέρους ενώσεις. Έτσι κάποια μέρα θα βρεθούμε να υπάρχουν 3-4 τέτοιες ενώσεις, που ίσως αυτές οι 3-4 ενώσεις, τρεις ίσως, να δημιουργήσουν μεταξύ τους αυτών των φοβερών πόλεμων. Γιατί είπα τρεις ίσως? Είναι εκείνο που είχαμε κάποτε ερμηνεύσει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, σε εκείνο το φοβερό χώρο της Μεσοποταμίας. Θα γίνει εκείνος ο τρομακτικός πόλεμος που θα έχει στρατό 200 εκατομμύρια. Μα θα είναι δυνατόν 200 εκατομμύρια σύραξης? Μα σήμερα είναι πολύ απλό. Σας είπα, η Περσία δεν συνορεύει κατά κάποιο τρόπο με την Κίνα. Η Κίνα μόνη διαθέτει 200 εκατομμύρια στρατό. Ο ένας στους πέντε δεν είναι στρατεύσιμος. Είναι 1000 εκατομμύρια η Κίνα. Λοιπόν, μόνο η Κίνα διαθέτει, σας είπα, 200 εκατομμύρια. Εδώ λέγει όμως ότι θα είναι τρία χρώματα εκείνοι που θα πολεμήσουν μεταξύ τους. Κόκκινη, κίτρινη και μπλε. Ονόνοητο. Και εγώ με τη σειρά μου θα πω το ονόνοητο. Κόκκινη, κίτρινη, μπλε. Θα γίνει τρομακτική σύραξη. Έτσι λοιπόν θα έρθει ο Αντίχριστος, γιατί ο Αντίχριστος είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας. Θα προηγηθεί ο πόλεμος. Και θα έρθει να πει, μα τι μαλώνετε, τι βγάλατε από αυτό το πόλεμο? Τι βγάλατε? Όπως το λέμε πάντοτε, τι βγάζουμε από ένα πόλεμο? Όπως το λέμε σήμερα όταν μιλάμε για ειρήνη, τι θα βγάλουμε αν κάνουμε πόλεμο? Έλατε λοιπόν, γιατί να υπάρχουν συνασπισμοί? Έλατε να ενωθούμε. Έχουν αρχίσει αυτοί οι συνασπισμοί. Θα λέγαμε αυτές οι ομοσπονδίες των κρατών. Οπότε τότε ο Αντίχριστος θα προτείνει αυτή την ένωση των εθνών, και έτσι εξηγείται γιατί θα κυβερνήσει σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Έτσι εξηγείται, αγαπητοί. Και λέει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, μη γέννητο δε μηδένα των εντάφθα μηδέ των αλλαχουδούλων του Χριστού προς δραμήν το εχθρό. Θεός να φυλάξει, μη γέννητο, ώστε κανείς από τους εντάφθα, αυτοί που με ακούνε, αυτοί οι κατηχούμενοι, εσείς που με ακούτε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, μηδένα τον εντάφθα μηδέ των αλλαχού δούλων του Χριστού, ούτε από πουθενά αλλού δούλοι του Χριστού, από οποιοδήποτε τόπο που ανήκουν στην Εκκλησία, προσδραμήν το εχθρό. Να προσδράμει κανείς στον εχθρό. Αυτό το προσδράμει, θα ήθελα να το σχολιάσω λιγάκι. Πώς θα προσδράμω? Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε γεγονός, σε κάθε εισβολή εχθρού, έχουμε πάντοτε τους προσδράμοντας. Αυτό είναι γεγονός. Μπήκαν οι Γερμανοί, έχουμε τους Γερμανόφιλους. Παίρνω μια παλιά εικόνα, έτσι. Τώρα δεν ξέρω πια αν υπάρχει ο Γερμανόφιλος και ο Αγγλόφιλος της εποχής εκείνης, ή πολύ περισσότερο οι Αγγλόφιλοι και οι Ρωσόφιλοι της εποχής, ξέρω, του περασμένου αιώνος. Λοιπόν, κάτι που το ζήσαμε όμως. Εγώ τουλάχιστον το έζησα, δούλευα σε ένα μαγαζί, το αφεντικό μου φαρμακοποιός ήταν μακαρίτης τώρα,
Πόσο τρόμαξε όταν είδα, όταν μπήκαν οι πρώτοι Γερμανοί μέσα στο φαρμακείο, να τους μιλάει γερμανικά. Μάλιστα, μια λέξη, το good morning, καλημέρα, το ξέρω εγώ αγγλικά good morning, για μην στιγμή φωνάζω, κύριε Μιχάλη, δηλαδή μιλάτε εγγλέζικα, άλλη μονό σας. Δεν ήξερα ότι γερμανικά λέγεται το καλημέρα έτσι. Και να χαριεντίζεται, να και τα λοιπά. Έκανε τραπέζι στο σπίτι του, απέναντι έμενας διοικητής εκεί γερμανός, του έκανε τραπέζι και τα λοιπά. Είχα μείνει γερμανόφιλος. Τι πιστεύετε, δεν υπάρχουν πάντοτε οι προσθράμοντες εις των εχθρών? Παντού, πάντοτε, σε κάθε κατάσταση, σε κάθε περίπτωση, πιστεύω το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα υπάρξουν και προσδράμοντες εις τον Αντίχριστο. Έτσι φαίνεται. Μας ειδοποιεί ο Άγιος Κύριλλος γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Είναι εκείνο που κι άλλοτε σας έχω πει, μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση από όλο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν με εντυπωσιάζει ούτε ο Αντίχριστος, ούτε τίποτα. Δύο πράγματα με εντυπωσιάζουν: η επαναφορά της ειδωλολατρίας και ότι θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο οι χριστιανοί. Ακούστε τι είναι τρόπο. Στο βιβλίο πάντα της Αποκαλύψεως, 11 κεφάλαιων, στίχοι 1 έως 2, γράφει τα εξής ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Και εδόθη μη κάλαμος ομοίως ράβδο», από τον άγγελο. Μου δόθηκε, λέγει, ένα καλάμι σαν ένα ραβδί που χρησιμοποιήθηκε ως μέτρον. Λέγον ο άγγελος, έγειρε και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Μπες μέτρησε το ναό του Θεού, το θυσιαστήριον. Σημειώστε ότι δηλαδή, άμα γράφει την Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν υπήρχε πια ο ναός, ούτε βεβαίως το θυσιαστήριον. Το 70 είχε καταστραφεί ο ναός. Είναι όμως εικόνα. Είναι εικόνα. Έχει σημασία το ότι δεν υπήρχε. Έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι είναι τύπος της Εκκλησίας. Μέτρησε λοιπόν το ναό του Θεού, το θυσιαστήριο και εκείνους που προσκυνούν εκεί, και την αυλή την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω, και μη αυτήν μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνεση και την πόλη την Αγία πατήσους η μήνας 42. Μη μετρήσει όμως τις αυλές του ναού. Το θυσιαστήριο βέβαια ήταν έξω από το ναό, έως εκεί θα μετρήσεις, όχι παραπέρα, διότι ο ναός του Θεού δόθηκε, συγγνώμη, οι αυλές, αλλά και η πόλη η Αγία, η Ιερουσαλήμ δηλαδή, δόθηκε, δηλαδή παραχωρήθηκε από το Θεό να πατηθεί από τα έθνη, από τον Αντίχριστον, 42 μήνες, 3,5 χρόνια. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας ερμηνεύουν και λέγουν ότι τόσο ο ναός όσο και η πόλη είναι η Εκκλησία. Εδώ μετρό θα πει, είμαι στη γνώση του Θεού. Ό,τι δεν μετρώ σημαίνει δεν είναι στη γνώση του Θεού. Που σημαίνει ο Θεός αγνοεί. Τι, εκείνο που δεν μετράτε, τι δεν θα μετρηθεί? Από το θυσιαστήριο και πέρα δεν θα μετρηθεί. Δηλαδή, θα πατηθεί από τα έθνη, ή τι, ένα πολύ μεγάλο μέρος των χριστιανών θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Αυτό, αγαπητοί μου, με εντυπωσιάζει και με κάνει και οδύρωμα από μέσα μου. Ναι, δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο μόνο εκείνοι που μετρήθηκαν. Είναι εκείνοι που θα έχουν καταφύγει στην έρημο. Αυτοί δεν θα προσκυνήσουν. Είναι το λίμα που λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στον προφήτη Ηλία και στα έσχατα. Τι είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Αχάβ, τύπος του Αντιχρίστου είναι. Και το καταπληκτικό είναι ότι ο προφήτης Ηλίας είναι ο ίδιος, θα είναι όπως τότε, θα είναι και στα έσχατα, το ίδιο πρόσωπο. Οπότε βλέπει κανείς με σαφήνεια, αγαπητοί, ότι θα προσδράμουν να προσκυνήσουν και τον Αντίχριστο δυστυχέστατα χριστιανοί.
Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προετοιμαζόμεθα στην άσκηση, στη λιτότητα, στην πολλή πίστη και στην πολλή αγάπη, για να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Οι άνθρωποι που θέλουν επενδύσεις υλικές, διασυνδέσεις και φιλοδοξίες θα πάθουν κακό. Ας το προσέξουμε λοιπόν, ας το προσέξουμε πολύ, διότι δεν συμφέρει, οι επιπτώσεις είναι αιώνιες. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.